Ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς. Πάμε να του δώσουμε την καλησπέρα μας. Βλάτο, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν έχει χιόνι, καλός είναι και ο Ρώσος. Είναι καλός. Ναι, ναι, καλός είναι εδώ. Εδώ έχει βροχή, συννεφιά και μούχλα. Λίγο Άρη θυμίζει ο καιρός, να ξέρεις, έτσι πως είναι. Σας βλέπω με 15 βαθμούς, μια χαρά είστε, εντάξει. Όταν λέω ότι είναι ο καλός ο καιρός, έχει πάνω από το 0. Α, τόσο καλά, τόσο καλά. Νομίζω είναι χαρούμενο το σκυλί σου πάντως, εκείνο που του αρέσει πολύ έτσι να τρέχει έξω στα χιόνια και σου κάνει και γυμναστική. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Βλάτο, πώς είναι τα νέα σου, πες μας πώς είσαι στην Ανδώρα, πώς κυλάει η ζωή σου, η καριέρα σου, πώς πάνε τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή επανέρχομαι και εγώ από μια περίοδο που είχα πυρετό για 10 μέρες συνεχόμενες, 11 πόσο ήταν τώρα, μια δύσκολη περίοδος. Περαστικά ρε φίλε. Εντάξει, τώρα ισιώσαμε επιτέλους, αλλά πάνω που ισιώσαμε δεν έχουμε παιχνίδι για τις επόμενες 3 εβδομάδες. Ωραία. Η κατάσταση στην ομάδα μπήκαμε στο play-off, σε τροχιά play-off ξανά. Λίγο η αρχή ήταν λίγο με πολλές αναταραχές και πολλές δυσκολίες, γιατί ήταν καινούργια ομάδα, έπαιζε 2 παιχνίδια την εβδομάδα. Σε ένα δύσκολο πρόγραμμα, γιατί να παίζεις και ACB και EuroCup είναι σχετικά δύσκολο. Σαφώς. Πόσο μάλλον να παίζεις ACB και Ευρωλίγκα. Αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα που βρήκαμε στον άνθρωπο και ισιώνουμε σιγά σιγά. Εσύ είσαι ευχαριστημένος από τον εαυτό σου, είσαι καλά ψυχικά, αγωνιστικά, πνευματικά, είναι όλα εντάξει? Όλα όπως πρέπει είναι. Υπήρχε μια περίοδος, ένα μισή μήνα που είχα πάθει μια θλάση στη γράμμα που απήχα, πέρα για άλλες δύο εβδομάδες τώρα, εντάξει. Προσπαθούμε να σταθεροποιηθούμε και εγώ και η ομάδα παίζοντας καλά και κερδίζοντας. Το πιο βασικό σε μια ομάδα είναι να κερδίζει αγώνες. Σαφώς. Και φυσικά για έναν επαγγελματία αθλητή είναι να αμείβεται κιόλας. Εσείς πληρώνεστε κανονικά, εκεί έχετε τα προβλήματα τα δικά μας εδώ. Εδώ είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Εδώ είναι όλα σχετικά εγγυημένα, επαγγελματικά όλα, και το μόνο που χρειάζεται να σκέφτεσαι είναι το κομμάτι του μπάσκετ και αυτό που αφορά έναν επαγγελματία αθλητή. Βλάτο, πέρασες για λίγους μήνες από τον Άρη. Είναι αλήθεια όμως ότι η χρονιά ήταν πολύ έντονη, ήταν γεμάτη εμπειρίες, γεμάτη δυνατές αναμνήσεις και ήταν μια περίοδος στην οποία την κρατάς μέσα σου για τους δικούς σου λόγους, γιατί δημιουργήσατε ένα σύνολο παικτών που βάθησε μόνο του από ένα σημείο και μετά, εγκαταλειμμένο από διοίκηση, χωρίς πληρωμές. Αλλά είστε ένα γκρουπ παιδιών που μαζί με τους προπονητές σας είχατε γίνει ένα πολύ ωραίο team, έτσι. Κοίτα να δεις. Υπήρχε μια περίοδος που ήταν πάρα πολύ δύσκολη για όλους μας, γιατί βαδίζαμε προς το άγνωστο, είχαμε δυσκολίες και αγωνιστικές και εξωαγωνιστικές, αλλά μπορώ να πω ότι άμα τα βάλω όλα κάτω και σκεφτώ ακριβώς τι κάναμε την περσινή χρονιά και πού φτάσαμε, εγώ θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ επιτυχημένη χρονιά και ότι ο καθένας προσπάθησε με το 1000% του εαυτού του. Και με πολλά προβλήματα, όπως είπες και εσύ, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να ξεπεραστούν και ο μόνος τρόπος που καταφέραμε και τα ξεπεράσαμε είναι ο ένας με τον άλλον, μιλήσαμε, φτιάξαμε, κάναμε ένα, όπως είπες και εσύ, πολύ σωστά, ένα σύνολο το οποίο μας ξεπέρασε τα προβλήματα, μπορώ να πω με λίγα λόγια. Και βέβαια το πιο σημαντικό και η μεγαλύτερη μαγιά σας τότε είναι ότι δεν έγινε γνωστό πραγματικά το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα στην ομάδα. Από Φεβρουάριο μήνα είχαμε κάποιες πρώτα δείγματα. Κοιτάξτε, δεν θέλαμε ο κόσμος να μας λυπηθεί, να μας δει διαφορετικά. Θέλαμε με το σπαθί μας να παλέψουμε και όταν έρθει η ώρα να ο καθένας να πάρει το δρόμο που πιστεύει πρέπει να πάρει. Εγώ πιστεύω ότι από το Φεβρουάριο, πέρα από το ότι δεν το ήξερε ο κόσμος, από το Φεβρουάριο ξεκίνησαν τα παρατράγουδα και συνεχιστήκανε μέχρι και τώρα, μια συνεχόμενη κατηφόρα του, την οποία ο κόσμος δεν ήξερε την αλήθεια, γιατί με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο προσπαθούσαν να τον καλύψουν. Εγώ αυτό πιστεύω. Ότι πόσες φορές άκουσες από το στόμα του μεγάλου μετόχου ή από το στόμα του αδερφού του μεγάλου μετόχου, από τον κύριο Λάσκαρη, το από Δευτέρα, το μέχρι Παρασκευή, το Μάρτιο, το Μάιο? Δεν θέλω τώρα, δεν μ' αρέσει να βγαίνω και να δείχνω με το δάχτυλο ή να λέω το ένα ή να λέω το άλλο. Αυτό που μπορώ να πω από την πλευρά μου τώρα είναι ότι είναι κατανοητό άμα κάποιος περνάει προβλήματα ή δεν είναι καλά ή δεν είναι στη θέση να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και αυτό που είναι υποχρεωμένος να κάνει. Αλλά θα ήταν πιο σωστό και πιο ειλικρινής προς σε όλους να ακούγαμε ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα.
Εμείς ποτέ, μα ποτέ, δεν, δυστυχώς, δεν ακούσαμε από κανέναν ακριβώς τι γίνεται. Δεν σας είπαν την αλήθεια ποτέ, με λίγα λόγια, να το πούμε. Ένας από τους πολλούς στην αλυσίδα των ανθρώπων που εργάστηκαν για τον Καλαθοσφαιρικό Άρη που βγάζει αυτό το παράπονο και λέει, ας μας έλεγαν την αλήθεια. Είναι και ο, και ο Βλάντο. Και ο Βλάντο. Έτσι. Βλάντο, αισθάνεσαι ότι αυτοί τώρα πια έχοντας δει όλο το σκηνικό να ξετυλίγεται μπροστά σου και έναν χρόνο μετά, αισθάνεσαι ότι ήταν η σωστή στάση να το κρατήσετε μέσα στα αποδυτηρία το πρόβλημα? Κοίτα να δεις, εγώ προσωπικά πρέπει να μιλήσω ότι εγώ όταν έκανα την κίνηση που έκανα που παρακάλεσα να φύγω από τη Βαλένθια για να αναποδεσμευτώ για να έρθω στον Άρη ήταν για δύο λόγους. Ένας ήταν ο λόγος που μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που με προσεγγίσανε το καλοκαίρι πριν που υπογράψω εγώ στη Βαλένθια. Mm-hmm. Και ο δεύτερος είναι ότι πίστεψα σε αυτό, σε ένα project καινούριο, σε κάτι τρομερό. Καλώς ήρθατε στον πραγμάτων. Τι εννοείς τρομερό, βάλε μια ανατελή. Τι εννοείς τρομερό, ποιο είναι το project το τρομερό που σου παρουσιάστηκε? Το project για μένα ήταν ότι είναι μια ομάδα επαγγελματική. Είχα πιστέψει κι εγώ αυτά που ακουγόντουσαν. Δηλαδή, άμα πάρουμε το χρόνο πίσω. Κοίταξε, τον πρώτο χρόνο ήταν όντως πολύ επαγγελματική η λειτουργία του Άρη και υποδειγματική. Αυτό είναι αλήθεια. Και στις αρχές του δεύτερου, ρε παιδιά. Ναι, σωστό, σωστό. Μέχρι τον Γενάρη. Μέχρι τον Φεβρουάριο που είπα. Μέχρι το Γενάρη-Φεβρουάριο. Μέχρι το τέλος του 16. Τι πήγαινε λάθος δηλαδή εκεί πέρα? Τίποτα δεν πήγαινε λάθος. Αλήθεια, αλήθεια. Όλα πηγαίνανε ρολόι. Ο Άρης τι είναι, μικρή ομάδα είναι ο Άρης? Πλάκα μου κάνετε. Ο Άρης είναι φτιαγμένος για να πρωταγωνιστεί με αυτόν τον κόσμο που έχει, με αυτή την ιστορία που έχει. Τι να λέμε τώρα. Εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ο Άρης ήταν τετράδα, Ευρώπη, βαριά φανέλα. Οραματίστηκες λοιπόν τη συμμετοχή σου σε μια ομάδα που πάει να ξαναγίνει ο Άρης που γνώρισε ως παιδί. Αυτό. Ο Άρης που ξέρω σαν παιδάκι κι εγώ, έτσι. Mm-hmm. Που αντιμετώπιζε ξέρω... και ο Άιμνης ως ο πατέρας, ως μεγάλος αντίπαλος, εκείνες πολύ μεγάλες αναμετρήσεις. Όλοι τα θυμόμαστε αυτά τα πράγματα. Εγώ θυμάμαι αυτόν τον Άρη. Έτσι. Εγώ φεύγοντας από μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, που είναι ιστορική και αυτή τεράστια και μεγάλη και μια από τις πιο μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη, ήθελα να κάνω το επόμενο μου βήμα και να πάω κάπου σταθερά, που να μπορώ να πατάω στα πόδια μου και να παίξω το μπάσκετ που μπορώ να παίξω. Mm-hmm. Δυστυχώς, ξεγελάστηκα, όχι εις γνώση μου, καθόλου. Εγώ σας ξαναλέω, εγώ άφησα και ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο και πιο σίγουρη κατάσταση και μια λίγα διαφορετική για να πάω κάπου. Γούσταρες να παίξεις τον Άρη, απλά πράγματα. Ήθελα να πάω κάπου να πρωταγωνιστήσω, ρε παιδιά. Να πάω κάπου που θα μου δώσει αυτή την ευκαιρία, αυτή την αίσθηση. Βρήκες μια έμπνευση, βρήκες ένα όραμα σε αυτό το project και τα ακολούθησες. Έτσι μου ήρθε. Mm-hmm. Και πήρα αυτή την απόφαση. Πάτησα γερά μετά. Μόνος μου την πήρα την απόφαση. Mm-hmm. Αρκετοί μου είπαν ότι είναι λάθος, έτσι. Ότι μην το κάνεις αυτό, είναι λάθος. Εγώ πίστευσα στον εαυτό μου και πίστευσα σε αυτό το όραμα. Mm-hmm. Σωστό. Έτσι είναι. Δεν πήγανε καλά. Δυστυχώς στην πορεία μπαίνουν πολλά πράγματα τα οποία δεν σε αφήνουν να έχεις ένα κεφάλι ψυχρό και σωστό. Mm-hmm. Πες μας κάτι, Βλαντό. Όταν είσαι κάπου που υπάρχουν προβλήματα, δεν μπορείς εσύ να είσαι ψυχάκιας, τρελός και να συνεχίσεις τη δικιά σου πορεία και να παίζεις έτσι όπως πρέπει να παίζεις. Καταλάβες, δεν επηρεάζουν αυτά. Πες όταν είσαι δίπλα σου έναν Αμερικάνο που μιλάει στα τηλέφωνα μπροστά σου και λέει ότι δεν θα κάνω προπόνηση, δεν θα παίξω στον αγώνα γιατί δεν έχω πληρωθεί και άμα δεν πληρωθώ θα φύγω και δεν είναι τώρα πράγματα τα αυτά, είναι πρωτόγνωρα. Ναι, και αυτά συνέβαιναν συνεχώς στα αποδυτήρια του, αλλά αυτό είναι αλήθεια από το Φλεβάρι και μετά. Βλαντό, διεκδικήσεις και πολύ καλά κάνεις και έτσι πρέπει τα χρήματά σου πλέον δικαστικά. Αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία που ούτε σένα ικανοποιεί ούτε κανέναν. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αυτή η ιστορία δεν με ικανοποιεί για τον απλούστατο λόγο ότι εγώ άλλα περίμενα, άλλα μου υποσχέθηκαν, άλλα σωστό. Λέγανε μπροστά στα μάτια μου ότι θα γίνουν και δεν έγινε ούτε το 1/10. Σωστό. Δηλαδή ο κόσμος του Άρη είναι μεγάλος. Γιατί να πάω εγώ δικαστικά? Δεν είναι αυτή η επιλογή κανενός, αλλά από την άλλη θα πρέπει κατά κάποιον τρόπο, με νόμιμο τρόπο, να διεκδικήσει κάποιος τα δεδομένα του. Έτσι. Θέλω όμως να σε ρωτήσω... Όταν φτάνει η περίοδος play-off, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι, βεβαίως. Όταν φτάνει η περίοδος play-off και εμείς πηγαίνουμε τα λεωφορεία πάνω-κάτω 6-7 ώρες, δεν λέει κανένας κουβέντα, ο καθένας κοιτάει τη δουλειά του επαγγελματικά, με τη σημαία ψηλά,
μια χρονιά που φτάσαμε στο τελικό κυπέλλου, προχωρήσαμε αρκετά στην Ευρώπη και βγήκαμε εν τέλει τέταρτη με όλα αυτά τα προβλήματα, δεν μπορεί κάποιος να έρθει να μου πει γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Γιατί εγώ, σε αντίθεση με αυτούς που μου λέγανε τα ψέματα, εγώ έκανα και στήριξα την ομάδα μέχρι το τέλος, μέχρι το 90. Σωστό. Βλαντό, πολύ καλά κάνεις και διεκδικείς τα χρήματά σου. Κάθε επαγγελματίας εργαζόμενος θα έκανε αυτό. Η ερώτηση είναι η εξής. Επειδή διακρίνω ότι ο σεβασμός σου για τον Άρη είναι εκεί, δεν έχει αλλάξει κάτι. Και επειδή βρισκόμαστε πολύ κοντά σε κάποιες διοικητικές αλλαγές, μια αλλαγή. Ο Άρης είναι πάνω από άτομα. Ο Άρης είναι μια ομάδα, ένας οργανισμός, ένας σύλλογος, ο οποίος δεν είναι, ούτε Βλάτο ακούει, ούτε κανένας το όνομα δεν ακούει. Είναι πάνω από όλους μας. Υπάρχει κόσμος που πηγαίνει στο γήπεδο για να υποστηρίξει αυτήν την ομάδα. Είναι ομάδα που έχει μεγάλο κοινό από πίσω. Δεν υπήρχε Βλάτος αυτό που δεν υπάρχει. Απλά αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Αν μια διοίκηση σε προσεγγίσει με ειλικρίνεια, καινούργια διοίκηση, και σου πει ότι θέλω να τα βρούμε, θέλω να πληρωθείς, θέλω να με διευκολύνεις για να πληρωθείς, είσαι διατεθειμένος να κάτσεις ένα τραπέζι και να τα βρεις με αυτούς τους ανθρώπους? Τι είμαι, χαζός να μην είμαι διατεθειμένος? Χαζός είμαι? Οφείλω να το ρωτήσω, γιατί πρέπει να ακουστεί από σένα. Και εγώ οφείλω να σου απαντήσω όπως πίστευες ότι θα σου απαντήσω ούτως ή αλλιώς. Δεν νομίζω να είμαι... τρελός ή κάτι τέτοιο. Και στο παρελθόν έχει συμβεί παρόμοιο πράγμα με πολλούς, και φυσικά και όπως σας είπα, εγώ δεν είμαι αντίθετα από κάποιον, αλλά αρκεί να μου ήρθε να μου πει κάποια αλήθεια. Κάτι τελευταίο για σένα. Ο Άρης είναι... Αρκεί να έρθει και να μου πει ότι κοιτάξτε να δείτε αυτό. Εγώ από... Πότε τελείωσε το πρωτάθλημα πέρυσι? Από 7, 8, 10, δεν θυμάμαι, Ιουνίου, 4, 10, δεν θυμάμαι, ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, τέλη Μαΐου τελείωσε. Μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε εγώ και εσύ, μία φορά μίλησε ένας δικηγόρος με τον δικηγόρο μου και ήταν για να αναζητήσουν μία αναβολή, την οποία είχαμε ένα θέμα να μην δεχτούμε. Σωστό. Αυτό ήταν. Η μόνη συζήτηση ήταν αυτή, παιδιά. Απίστευτο. Δεν ξέρω τώρα... Ποιος μπορεί να λέει ψέματα? Γιατί όχι, έτσι είναι τα πράγματα, Βλάτο, όπως ακριβώς τα λες είναι. Ο κόσμος του Άρη δεν είναι χαζός. Αργά ή γρήγορα κατάλαβε τι γίνεται εκεί πέρα. Περάσανε ένας μήνας, δύο μήνες, τρεις μήνες. Αλήθεια, αργήσανε πάρα πολλοί άνθρωποι, αργήσανε να ακούσουν μια αλήθεια εκεί πέρα. Και όπως ξαναείπα και στην αρχή της συζήτησης, είναι κατανοητό κάποιος να μην μπορεί. Αρκεί να το πει. Άμα δεν μπορεί, υπάρχουν άλλοι που θα μπορούν. Υπάρχουν χίλιοι δύο τρόποι για να μπορούν να μιλήσεις. Απλά η επικοινωνία είχε χαθεί. Ένας άνθρωπος που σε κοιτάει στα μάτια σου και σου λέει ότι κοίτα να δεις, 16 Ιουνίου θα έχεις πάρει αυτά που σου αναλογούν, και μετά 16 Ιουνίου είναι καθαρά Δευτέρα και πετάς χαρτά ετώ. Τι να κάνουμε? Κάτι τελευταίο. Ο Άρης είναι τρίτος από κάτω, είναι ενδέκατος. Κινδυνεύει, ταλαιπωρείται από πολλά πράγματα. Τι θα ήθελες να πεις σε κάποια από τα παιδιά που ήταν πέρυσι συμπαίκτες και είναι ακόμα στην ομάδα και το παλεύουν με τις δυσκολίες που ξέρεις, στον κόσμο αυτής της ομάδας που αύριο θα πάει να παίξει με τον Λαύρο ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου, σε όλους αυτούς που γνώρισες και έζησες εδώ αυτούς τους μήνες με τη φανέλα του Άρη? Κοίτα να δεις, υπάρχουν παιδιά σε αυτή την ομάδα με τους οποίους έχω μεγάλη επικοινωνία. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Εγώ έτσι, στη ζωή μου έχω μάθει ότι είναι στην ιστορία, ότι έχω περάσει μαζί έστω και μία μέρα, ξέρω να το σέβομαι και να το εκτιμάω περιοριστά. Ο Άρης είναι μία ομάδα που πρέπει να είναι ψηλά, πρέπει αυτοί που παίζουν για τον Άρη να το τιμάνε τον Άρη, και ειδικά τον κόσμο, γιατί ο κόσμος είναι αυτός που κάνει μία ομάδα μεγάλη, ο κόσμος και η ιστορία. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι τα παιδιά μπορούν να αντέξουν, έχουν τη δύναμη, ξέρουν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν, δεν ζουν και οι ίδιοι σε μια ψευδέστηση ότι έχουν τα πράγματα έτσι διαφορετικά. Και μακάρι στο άμεσο μέλλον, όχι στο μέλλον, μακάρι στο άμεσο μέλλον να βρεθεί μια υγιής κατάσταση και μια υγιής διοίκηση για να φέρει πάρει εκεί που ανήκει να είναι. Ξέρεις, κάποια στιγμή θα στο αποκαλύψω αυτό και θα κλείσουμε έτσι. Είχα ρωτήσει το Σάββα τον Καμπερίδη και του λέω, ρε εσύ Σάββα, ο Βλάντο... Αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα θέλουμε απεριόριστα, ο Σάββας Καμπερίδης. Είναι εκεί, να ξέρετε, γιατί μπορεί και να μην το ξέρει πολλοίς κόσμος. Είναι ο βοηθός του Άρη. Ναι. Είναι ο βοηθός προπονητής του Άρη. Είναι εκεί πέρα επί ένα χρόνο σχεδόν,
το παιδί απλήρωτος. Έχει μια οικογένεια... 11 μήνες. Έχει μια οικογένεια. Ναι. Είναι να τα υπογραμμίσουν αυτά. Δεν έχει φύγει. Ενώ έχει κάθε δικαίωμα να φύγει. Έχει μια οικογένεια με νεογέννητο παιδί. Και είναι εκεί και κάθεται και πολεμάει πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 10 ώρες την ημέρα. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι που πρέπει να αξίζουν τον σεβασμό όλων μας, όπως είναι και οι φροντιστές, ο Νικητάκης, που είναι και ο Γιάννης, όπως είναι και αρκετοί άλλοι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί πέρα. Αυτοί είναι οι ήρωες της υπόθεσης. Γιατί καλώς έχοντας των πραγμάτων ή όχι, και από εμάς μπορεί να έχουμε λίγο πιο μεγάλα συμβόλαια ή να έχουμε καβάντα, να το πω έτσι. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δουλεύουν καθημερινά για να βγάλουν το μήνα, για το βιώσεις τους, σωστό. Για να βγάλουν το φαγητό της οικογένειάς τους, και σε δύσκολες στιγμές δεν δικαιούται κανένας, μα κανένας, σε αυτούς τους ανθρώπους να τους βάζει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Κάποια στιγμή λοιπόν πέρσι ρωτάω το Σάββατο Καμπερίδη μέσω όλων των δυσκολιών, του λέω: ρε Σάβα, πες μου τελικά κάτι. Αυτός ο Γιάνκοβιτς, αυτός ο Βλάντο Γιάνκοβιτς, που όλοι λέγανε ότι είναι δύσκολος χαρακτήρας, είναι όντως δύστροπος και δύσκολος χαρακτήρας? Και μου απαντά με μια αφοπλιστική ειλικρίνεια: είναι ο πιο εύκολος από όλους. Νομίζω ότι ο τρόπος που μας μίλησε σήμερα και σ' άκουσε ο κόσμος αποδεικνύουν αυτά τα λόγια που μου είχε πει τότε ο Σάββατο Καμπερίδης. Όχι, καταρχάς ευχαριστώ τον Σάββα και σε ευχαριστώ που το λες στον αέρα. Δεν μου αρέσει να κρύβομαι, ούτε να λέω παραμύθια, ούτε ψήματα. Άμα είναι να βγει κάποιος να μιλήσει, να βγει να πει κάτι συγκεκριμένο και αυτό που είναι. Άμα είναι να βγαίνει ο καθένας να λέει το ένα και το άλλο, το οποίο δεν ισχύει ποτέ, τότε καλύτερα να κρατήσει τα λόγια τον εαυτό του, πιστεύω. Σωστό. Είναι αυτό που μας είπες με το δικό σου τρόπο, ότι για τον επαγγελματία αθλητή η αλήθεια είναι το πιο ισχυρό χαρτί. Παιδιά, το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε, ναι. Κατανοούμε, αλλά ας μην τρελαθούμε κιόλας όμως. Εντάξει, το καταλαβαίνω τι γίνεται, αλλά μια ομάδα δεν διοικείται απλά και όμορφα και ωραία. Υπάρχει ένας ζωντανός οργανισμός, μια ομάδα. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχει και ψυχολογία. Η ψυχολογία στο θέμα του μπάσκετ. Τεράστιο ρόλο. Σήμερα ακούγεται μακρινό, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι η πόρτα δεν κλείνει από μέρους σου, Βλάντο, στον Άρη, έτσι. Παιδιά, εγώ συνειδητοποιημένα έκανα μια κίνηση τέτοια. Συνειδητοποιημένα άφησα ένα συμβόλαιο, ξαναλέω. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν οι ίδιοι άμα τους ρωτήσετε να σας τα επαληθεύσουν αυτά. Δεν βγαίνουν άλλα ψέματα. Δεν χρειάζεται να τα επαληθεύσει κανείς. Τα γνωρίζουμε, Βλάντα, από πρώτο χέρι. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Εγώ παρακαλέσα να φύγω από μια ομάδα για να πάω εκεί πέρα. Δηλαδή, άμα δεν σεβόμουν μια τέτοια ομάδα, δεν θα το είχα κάνει εξ αρχής. Δεν τίθεται θέμα σεβασμού προς αυτό το σύλλογο. Απλά και όμορφα και ωραία, ο τρόπος που κυνηγάω ουσιαστικά σε εισαγωγικά τα λεφτά και το συμβόλαιό μου είναι ο μόνος νόμιμος τρόπος και ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσω κι εγώ αυτό που δούλεψα και αυτό που μου λέγανε ότι από μέρα σε μέρα θα περνά. Έτσι. Σαφές. Λοιπόν, Βλάντο, σε ευχαριστούμε ειλικρινά για αυτή την πάρα πολύ αληθινή, ντόμπρα και όμορφη συνομιλία. Ευχόμαστε τα καλύτερα για σένα και για την ομάδα στην Ανδώρα και κάποια στιγμή ελπίζω να ανταμώσουν ξανά οι δρόμοι μας και να μιλήσουμε. Και εγώ εύχομαι αυτά που διαβάζω, τα κακά, να μην τα διαβάζω πλέον. Ελπίζω αυτή η ομάδα, γιατί υπήρχε κόσμος, αλήθεια δηλαδή, θα στο λέω και ήταν τρομερό. Υπήρχε κόσμος που κυκλοφορούσαμε στο δρόμο στη Θεσσαλονίκη και υπήρχε κόσμος που μας χαιρέταγε, Άρης, δηλαδή είναι μια ιστορική ομάδα. Δεν μπορεί κάποιος να το σβήσει αυτό ή να το αμφισβητήσει. Και εγώ εύχομαι τα καλύτερα. Και να σε καλά. Να σε καλά, να μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Αρένα FM στους 89 και 4.